Αυτό που έκανε ο Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης δεν ήταν αστοχία, ήταν ανοιχτή ομολογία αντιδημοκρατικών πράξεων και μεθοδεύσεων. Είναι ολοφάνερο, κύριε Πρόεδρε, ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε κρίση και δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτή την κρίση εμπιστοσύνης, κρυπτόμενη πίσω από το δάχτυλό της, κρυπτόμενη πίσω από το Κοινοβούλιο, κρυπτόμενη πίσω από την παρέτηση Μπαλτάκου. Άμεσα πρέπει να γίνει, και το ζητούμε, μια συζήτηση στο Κοινοβούλιο με την παρουσία του Πρωθυπουργού, με τη συμμετοχή όλης της πολιτικής ηγεσίας, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής, γιατί το ζητάει ο ελληνικός λαός. Υπάρχει σοκ και κατακραυγή και απέτηση για διαφάνεια, δημοκρατία, πραγματική ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και καθαρή, βαθιά, κόκκινη γραμμή απέναντι στην εγκληματική δράση των νεοναζί. Και κάτι ακόμη. Πληροφορήθηκα πριν από λίγη ώρα από τα μέσα μαζικής... Δεν έχετε το λόγο. Πληροφορήθηκα πριν από λίγη ώρα από τα μέσα μαζικής... Πληροφορήθηκα πριν από λίγη ώρα και δεν με πτωούν οι φωνές του κυρίου που χαιρέτησε ναζιστικά. Θα πάρετε το λόγο, κύριο Βουλή. Κύριε Αρβανίτη, δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Θα πάρει το... Να μην γράφονται στα πρακτικά. Δεν έχετε το λόγο να κλείσει το μικρόφωνο. Θα πάρει το λόγο ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος. Δεν κατάλαβα. Ακούτε τι σας λέω? Έχει το λόγο. Ακούτε τι σας λέω? Δεν έχετε δικαίωμα εσείς πρώτο να μιλήσετε. Το δικαίωμα το έχει ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος. Δεύτερον, διακόψατε τον κύριο Παπαδημούλη και εξακολουθείτε. Ακούτε τι σας λέω? Δεν το καταλαβαίνετε? Δεν έχετε το λόγο. Βεβαίως. Λέω λοιπόν, ακούστε και μη φωνασκείτε. Δεν επιτρέπετε αυτό που κάνετε. Αυτό που κάνετε δεν επιτρέπετε. Και επαναλαμβάνω, έχετε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, όταν πάρει το λόγο μπορεί να δώσει οποιοδήποτε εξηγήσεις. Συγγνώμη, κύριε Παπαδημούλη. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό ακόμη θέλω, αυτό που μου περίσσευε. Πληροφορήθηκα πριν από λίγο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ο γιος του κυρίου Μπαλτάκου συνεπλάκει με βουλευτές της Χρυσής Αυγής μέσα στο κτίριο της Βουλής και στη συνέχεια να μην γράφονται στα πρακτικά. Υπήρξαν και επεισόδια και ξυλοδαρμός ανάμεσα σε άντρες ασφαλείας. Το θεωρώ, αν αυτό αληθεύει, και ζητώ την επιβεβαίωση του Προεδρείου, απαράδεκτο να πλακώνονται μέσα στους διαδρόμους και τα γραφεία της Βουλής κάποιοι, δεν ξέρω ποιος ήρξε το χειροναδίκο και δεν με ενδιαφέρει, σαν να είναι ξεκαθάρισμα ακροδεξιών συμμοριών. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι το Προεδρείο οφείλει πρώτα απ' όλα να επιβεβαιώσει το γεγονός, να πάρει μέτρα, γιατί δεν επιτρέπονται τέτοια πράγματα στο Κοινοβούλιο, ακόμη και αν ορισμένοι το ερμηνεύουν ως ενδοοικογενειακή βία. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπαδημούλη. Πάρατε δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι, ζητήσατε να γίνει η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών. Αυτό μπορείτε να το ζητήσετε και ξέρετε τη διαδικασία. Έχετε κάθε δικαίωμα να ζητήσετε προημερήσιας συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών. Και σε ό,τι αφορά το δεύτερο, όπως και εσείς και εγώ,
αν συνέβη, διότι ήμασταν εδώ και δεν μπορώ να το γνωρίζω, έχω πληροφορηθεί και εγώ αυτό το πράγμα, εάν συνέβη, κακό συνέβη και είναι καταδικαστέο, και βεβαίως οι όποιοι θυγόμενοι μπορούν να προσφύγουν στα, να προσφύγουν, να κάνουν τα δέοντα, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Μαριά, έχετε το λόγο.